Ναι. Η καταβολή του επικοινωνική του πέρσι θεωρούνται ότι έχουν φτιάξει να πάρουν μέρο στα κοινά και είναι όλοι του πίσω απέναντι στο μόνο. Θέλω να κλείσω στα υπέρματα των Ελλήνων, στο μεγαλύτερο μάλλον τη καθένα έχει σκέψει, στην καταλήγω και κάτι άλλο. Επαναληφθώ στον πόλεμο. Και μην με ρωτήσετε τι σχέση έχει ο πόλεμο με τον πολιτισμό, γιατί τουλάχιστον στην αρχαία Ελλάδα έχει τεράστια σχέση. Ο τρόπο του πολέμου. Ξαναπάρτω. Ήταν αποτέλεσμα του πολιτισμού του. Γι' αυτό επήγαν ένα τρόπο πολέμου που του έκανε ανίκητοι και του εξασφάλιζε πάντα την υπεροχή, ακόμα και όταν είχαν να κάνουν με τη συντηρητικά υπεράριθμη περσική αυτοκρατορία. Ο Χάνσον, ο κορυφαίο καθηγητή, θεωρεί ότι οι δυτικέ απαρχέ του πολέμου βρίσκονται στον ελληνικό τρόπο του μάχηστα. Δεν θα σταθώ όμω περισσότερο στον πόλεμο. Μιλάει. Σε κάτι άλλο που εγώ προσωπικά θεωρώ συγκλονιστικό. Στο πολεμικό, η στάση απέναντι στον πόλεμο που οι Ευρωπαίοι σήμερα θεωρούν πολιτισμένοι έχει την καταγωγή από τους αρχαίους Έλληνες και όχι αυτή την ορισμένη συμπεριφορά που Μπερσόν, ο Φαραώ ή το Ασσυρίο. Τι σημαίνει αυτό με λίγα λόγια. Οι Έλληνες έλεγαν, τα πάντα επιτρέπονται στον πόλεμο. Γνώμος, τι έλεγα να μας ρωτήσει. Ότι μετά τον πόλεμο ο πολεμιστής οφείλει να ανακτήσει την αυτοκιά του. Με λίγα λόγια, σεβασμό στον νεκρό αντίπαλο. Κάτι τέτοιο ήταν νόμιμο, πολιτιστικό, αρχιστικό μόνο των Ελλήνων. Δεν υπήρχε πουθενά άλλο σε όλο τον τότε αρχαίο κόσμο. Γιατί πάει κατακτική ο λαό του Μεσογείου και έλεγαν τη βεβίωση των νεκρών σωμάτων. Ακόμα και βιασμό, με λίγα λόγια. Οι Έλληνες όμως θεωρούσαν ότι η βεβίωση των νεκρών σωμάτων του εχθρού ότι ήταν ένδειξη βαρβαρότητας και έλξη πολιτισμού. Εγώ γύρω πάρα λοιπόν, θα προσέφερα με ένα παράδειγμα της θεματήριας να φέρει τον κορώνο στο πρώτο τέλος, το οποίο το θεωρώ κορυφαίο, αλλά αφού έφανα αυτό στη διαθεσή μου θα μπορούσα να μιλάω ώρες ακόμα. Λοιπόν, θα κλείσω με το εξής, ότι λέει αυτή είναι σημαντική γιατί έβαλε πρώτη την ανθρωπότητα στο μακρύ και δύσκολο δρόμο της απελευθέρωσής της. Ο Μπρούνος Νέρι, διακριτής ελληνιστής, θα κάνει το κορυφαίο. Προσέξτε τι είπε. Η ανακάλυψη του πνεύματος είναι η μεγάλη προσφορά των Ελλήνων στην ανθρωπότητα. Αλλά όταν λέμε ανακάλυψη του πνεύματος, εννοούμε κάτι πολύ διαφορετικό από ό,τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Κολόμπος ανακάλυψε την Αμερική. Και αυτό γιατί η Αμερική προϋπήρχε πριν την ανακάλυψή της, ενώ το ευρωπαϊκό πνεύμα δεν υπήρξε ποτέ πριν τους Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη δεσμεύουμε δημόσια να μας έρθει πάλι να μας δώσει με περισσότερη έτσι χρονική άνεση όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία οι σπουδές της και η διδασκαλία της σχολή των Ευρωπαίων παρέχουν στα Ελληνόπουλα. Κυρίε και κύριοι, όταν η όλη μας προσπάθεια συμβίασε με όχι μόνο αλλά και πολλών άλλων συναδέλφων, αλλά η δική σας προσπάθεια είναι να επαναφέρουμε στην επικαιρότητα της γρηγορούσης συνειδήσεώς μας τα νάματα του ελληνισμού. Πιστεύω, είναι το κύριο μέλημα και η κύρια πρωτήτα της ελληνικής πολιτείας. Χτίζουν στην άμμο οι πολιτικοί βασιλιάδες εάν δεν θεμελιώσουν την όποια μεταρρύθμιση, την όποια πολιτική τους, στην γρηγορούσα συνείδηση των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Προς τούτο, επιβάλλεται να ξαναθυμίσουμε στους Έλληνες αυτό που έλεγε ο στρατηγός Μαρτυγιάννη όταν στα σαρπίσματά του για την στερέωση της Επαναστάσεως του 1921 είπε ο Μαρτυγιάννης, είπε Ελληνίδες και Έλληνες,
να ξαναθυμηθούν ότι είμαστε απόγονοι του Σοκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη. Και αυτοί οι πρόγονοι μας, που ήσαν τα μεγάλα πνευματικά αναστήματα της ανθρωπότητας, σε εμάς τους νεοέλληνες που είχαν ξεσηκωθεί κατά του Τούρκου δυνάστη, μας φέρονται ως τα πρότυπα, τα παραδείγματα. Αυτό είναι, κύριε μου και κύριε μου, και η παρακαταθήκη της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας των ελληνικών λαών. Κρέος όλων των πανεπιστημιακών διδασκάλων, των καθηγητών της δευτεροβαθμίου και της πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως είναι να γίνουμε οι νέοι φωτιστές και οι αραχόφελοι ημών των Ελλήνων. Κανένας μας δεν πρέπει να ολιγορήσει. Κανένας μας δεν πρέπει να μείνει πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ερώτηση του Μπέστο, η οποία μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ τις χιλιάδες των τηλεθεατών. Είναι πολλές οι χιλιάδες τηλεθεατών και τις δελατιών που μετέχουν, δεν μπορούν να ακολουθούν τηλεόραση, μετέχουν πνευματικά σε αυτά τα μηνύματα του ελληνικού και της επιστήμης τα οποία εκπέμπομαι, ταπεινά, αλλά ειλικρινά προς το λαό μας. Ευχαριστούμε το ξενοδοχείο ΡΕΣ. Ευχαριστούμε τους τεχνικούς της τηλεοράσεως και όλους οι εκείνους οι οποίοι μας παρέχουν τη δυνατότητα αυτό το μήνυμα της επιστήμης του ελληνισμού, του πολιτισμού και των αρετών να διαδίδεται στην εποχή μας. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, αγαπητές μας τηλεθεάτρες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαίρετε.